αφορμή ότι τους πήραν τους φρουρούς από τους υπουργούς και τους βουλευτές, τους έστειλε ένα γράμμα, πολύ ωραίο γράμμα που λέει ότι εμείς αναλαμβάνουμε και τα πάντα. Λοιπόν, ο Θάνος ο Καμπύλης έψαξε και βρήκε τον άνθρωπο που υπογράφει αυτή την επιστολή, τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη, είναι γενικός διευθυντής της εταιρείας. Έλα, Θάνο μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Από την Παρασκευή μέχρι και την Τετάρτη, οι βουλευτές πήραν τις προσωπικές διευθύνσεις των email τους, μια επιστολή πολύ διαφορετική από τις άλλες. Θάνο, και όχι μόνο, και στις στηρίδες τους στη Βουλή. Κυρίως έγινε μέσω email, όπως μου λέει και ο κύριος Αγραφιώτης εδώ δίπλα. Και εκμεταλλευόμενοι το προεδρικό διάταγμα, το πρόσφατο προεδρικό διάταγμα, στο οποίο μειώνονται οι συνοδοί ασφαλείας για τους βουλευτές, έγινε μια επιχειρηματική κίνηση από τον ίδιο. Ας μας τα πει και ο ίδιος καλύτερα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Αγαφιώτη. Πώς έτσι σκεφτήκατε να στείλετε ένα γράμμα? Αυτό που θα ήθελα να διορθώσω αρχικά, κύριε Χατζαβόπουλε, είναι ότι δεν είμαστε εταιρεία security. Η AK Bodyguard Academy είναι μια εκπαιδευτική ακαδημία σωματοφυλάκων. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα για τον λόγο ότι περισσότερα από 250 στελέχη. Δηλαδή, τι διαφορά έχει το security από τις bodyguard, πώς τους λέτε? Θα σας πω. Διαφορά? Ναι, ναι, μεγάλη διαφορά. Τι, για εξηγήστε μου απλά τώρα, μην κάνουμε ανακοίνωση ποια είναι η εταιρεία. Όχι, αλλήμον. Τι διαφορά έχει δηλαδή? Ναι. Ο security φυλάει κτίρια. Καλά, φυλάει και ανθρώπους τώρα, το ίδιο πράγμα. Όχι. Το VIP protection είναι άλλο τομέα εντελώς. Κύριε Αγραφιώτη, τώρα ναι. Δεν ήρθαμε να εξηγήσουμε τι είναι αλήθεια. Protection κτλ. Όχι, αυτή είναι η μας αν είχατε ανταπόκριση, αυτό έχει ναι, πολύ σημασία. Εσείς, ακριβώς, εσείς κάνετε μια κίνηση διαφημιστική ναι. τώρα για την εταιρεία σας mm-hmm. και είπατε ότι θέλουμε να διαφυλάξουμε τους βουλευτές και τα λοιπά. Υπήρχε ανταπόκριση. Έξυπνη, οφείλω να πω. Ναι, εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Η απάντησή μου λοιπόν είναι η εξής. Πραγματικά σταλθήκαν στα email των βουλευτών τα οποία υπάρχουν στο επίσημο site της Βουλής η επιστολή και στους 300 και στο Προεδρείο της Βουλής, όπως οφείλαμε. Δύο βουλευτές μας ευχαριστήσαν. Απαντώντας στο email μας και δέχτηκα και τρία τηλεφωνήματα όπου ζητούσαν διευκρινήσεις αναφορικά με το τι μπορούμε να τους παρέχουμε. Μάλιστα. Άρα τι μπορείτε να τους παρέχετε εσείς? Αυτό που μπορούμε να παρέχουμε εμείς είναι να εκπαιδεύσουμε τον προσωπικό συνοδό ασφαλείας που θα έχουν σύμφωνα με το Διεθνές Πρωτόκολλο Συνοδείας ή να τους παρέχουμε κάποιον από τους ανθρώπους που έχουμε εκπαιδεύσει αλλά δεν είναι υπαλληλοί μας, έχουν έρθει, έχουν τελειώσει την ύλη της Ακαδημίας. Είναι σωματοφύλακες επαγγελματίες και ασκούν το επάγγελμα. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ναι. Δηλαδή, να συστήσουμε κάποιον από αυτούς, θα τον δει ο ίδιος ο βουλευτής και εφόσον τον εγκρίνει, η μεταξύ τους σχέση εργασιακή δεν αφορά εμάς. Άρα, δηλαδή, εσείς εν ολίγης στην ουσία, σαν να πετάξετε μια χειροβομβίδα, ας πούμε, μάλλον όχι, μια φωτοβολίδα, έλεγα, θα έλεγα, όπου δεν υπάρχει τίποτα από κάτω. Όχι, δεν είναι φωτοβολίδα. Το προεδρικό διάταγμα το 100 του 2012. Όρισε μια νέα επιτροπή του Υπουργείου. Όχι, εσείς εξετάσει... τι κάνατε, εσείς ούτε παρέχετε δωρεάν, ούτε παρέχετε δωρεάν ναι. φύλαξη, ούτε τίποτα. Απλώς θα εκπαιδεύσετε εμένα που είμαι, ας πούμε, συνομιλητή. Ναι, αν ο βουλευτής σας επιλέξει, αν ο κύριος Κακλαμάνης σας επιλέξει, ναι. πρέπει να εκπαιδευτείτε. Πώς θα σταθείτε δίπλα? Αυτό να σας πω κάτι επιχειρηματικά μπορεί να συμφέρει και τη Βουλή. Γιατί να φύγουν όλοι αυτοί οι αστυνομικοί από εκεί πέρα, που είναι στους αστυνομικούς κτλ. Και αν. Κοιτάξτε, ο κ. Κακλαμάνης. Άλλο η ασφάλεια τη Βουλή. Να το τελειώσω. Όχι η ασφάλεια τη Βουλή. Εδώ για τους αστυνομικούς που είναι στους τέτοιους. Μπορεί ο κ. Κακλαμάνης, αν θέλει, ναι. να πάρει ένα καλά εκπαιδευμένο με 1.200 ευρώ το μήνα. Σωστά. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος. 800 ευρώ το μήνα. Υπάρχει και ο αντίλογος. Υπάρχει και ο αντίλογος. Σωστά. Έχετε δει και έτσι ακριβώς θα δουλέψει. Και να μην όλα αυτά τα παιδιά που τελειώνουν αστυνομικοί, ας πούμε, ταλαιπωρούνται συνεχώς. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος των βουλευτών που λέει ότι δεν έχουμε, μας έχει γίνει ήδη περικοπή στο μισθό, άρα δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο κόστος αυτών. Αυτοί οι σωματοφύλακες πόσο μπορούν να πάρουν για μία φύλαξη ενός ανθρώπου? Δεν είναι φύλαξη. Ο σωματοφύλακας καταρχάς δεν έχει ωράριο. Ξέρει πότε θα ξεκινήσει, δεν ξέρει πότε θα τελειώσει. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι οι μισθοί στην ελληνική αγορά είναι από 1.200 ευρώ το μήνα μέχρι και 2.500. Ανάλογα τη θέση που έχει. Ανάλογα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να τους εκπαιδεύσετε, συγγνώμη, πρέπει να τους εκπαιδεύσετε να ξέρουν να ψωνίζουν κιόλας από το σούπερ μάρκετ. Όχι, αυτό δεν το κάνουν. Ναι, γιατί πολλοί αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί δίπλα στους βουλευτές και δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Θα ευχαριστήσουμε και εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Μαζί μας. Ευχαριστούμε Τάσο που είσαι εδώ. Καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε.